μία ανάσα πριν βγουν και οι βάσεις των σχολών, με πάρα πολλούς μαθητές να σκέφτονται το μέλλον τους, να σκέφτονται την κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσουν. Θέλουμε να μιλήσουμε για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Mediterranean Maritime Academy, και την καριέρα που μπορεί να κάνει κανείς στο εμπορικό ναυτικό, με 2 χρόνια σπουδές και βέβαια 1 χρόνο πρακτική στη θάλασσα. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Γιώργο Βλάχο, είναι εκπρόσωπος Ακαδημίας και πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιάρχων. Να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Κύριε Πατρινό, καλησπέρα σε εσάς και στο ακροατήριό σας, στους τηλεθεατές, που εύχομαι να είναι αρκετά νέα παιδιά, να ακούσουν λίγα από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έχουμε για αυτούς. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι είναι μία επιλογή. Τώρα, αυτό είπα και στην αρχή, πάρα πολλά νέα παιδιά σκέφτονται το μέλλον, σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν. Οπότε θέλω να τους πείτε εσείς 2 λόγια για αυτήν την επιλογή που εσείς προσφέρετε και εννοείται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να το κάνουν, είτε αν μένουν στην Ελλάδα, είτε ερχόμενοι και στην Κύπρο. Με το σκεπτικό ότι το θαλασσινό επάγγελμα για εμάς τους Έλληνες ήταν, είναι και θα είναι επιλογή ζωής, εγώ μέσα από την καρδιά μου και κοιτώντας τα παιδιά στα μάτια, θα τους έλεγα ότι δεν υπάρχει πιο σοφή απόφαση σε αυτή ειδικά τη δεδομένη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη κατάσταση της χώρας μας, από τη θάλασσα. Η θάλασσα μπορεί να δώσει διεξόδους στα νέα παιδιά να κοιτάξουν ελπιδοφόρα το μέλλον, διότι η ναυτιλία είναι πραγματικό μέλλον και, όπως είπαμε και πριν, ειδικά για τη χώρα μας, δεν είναι από τα πολλά που έχουν μείνει, λίγα έχουν μείνει, ένα από αυτά είναι η θάλασσα. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, η οποία έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3 χρόνια στη Λεμεσό της Κύπρου, σκοπό έχει να βοηθήσει τα νέα παιδιά να δούνε ανοιχτόκαρδα αυτό το επάγγελμα, το θαλασσινό επάγγελμα, να γίνουν πλοίαρχοι και μηχανικοί σε ένα συνολικό χρόνο 3 ετών, 2 χρόνια στην Ακαδημία και 1 χρόνο ταξίδι, λαμβάνοντας εμπειρίες, και μετά πλέον ανοίγονται σε ένα επάγγελμα το οποίο τους περιμένει. Η παγκόσμια ναυτιλία έχει μεγάλη έλλειψη από ικανούς αξιωματικούς. Οι Έλληνες πλειοκτήτες, οι οποίοι ξεπερνούν το 25% της παγκοσμίου αγοράς πλοίων, περιμένουν για καλούς και ικανούς αξιωματικούς να στελεχώσουν τα πλοία τους. Τα παιδιά τα οποία βγαίνουν από τις ελληνικές ακαδημίες εμπορικού ναυτικού δεν είναι αρκετά. Είναι πολύ περισσότερα τα πλοία, πολύ περισσότερες οι ανάγκες, άρα και η δική μας η ακαδημία επικουρικά λειτουργώσα μπορεί να προσφέρει μέλλον και δύναμη σε αυτή την προσπάθεια της ελληνικής ναυτιλίας να διατηρηθεί στα πολύ υψηλά επίπεδα στα οποία βρίσκεται. Να πούμε ότι τα μαθήματα όλα γίνονται στα ελληνικά, για όποιον ενδιαφέρεται. Όπως είπα, μπορεί κάποιος να έρθει στην Κύπρο, αλλά υπάρχουν συνεργασίες και σε αρκετά μέρη της Ελλάδας. Μάλιστα, εγώ σήμερα έμαθα ότι υπάρχει και στην Πάτρα. Κοιτάξτε, η Cosmos Training Center με βάση τον Πειραιά έχει παραρτήματα στην Χίο, στην Κάλυμνο, στα Χανιά και στην πανέμορφη Πάτρα βεβαίως, όπου εκεί προσφέρονται σεμινάρια και επιμόρφωση για τους ναυτικούς μας, για όλες τις κλίμακες πλοιάρχων και μηχανικών, αλλά και γενικότερα για τις διεθνείς απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που είναι ο IMO, και της STCW, της σύμβασης που διέπει τους κανόνες βάσει των οποίων όλοι οι ναυτικοί παγκοσμίως πρέπει να έχουν κάποια διπλώματα και πιστοποίησεις. Παράλληλα, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στη Λεμεσό λειτουργεί τόσο σαν ακαδημία όσο και σαν εκπαιδευτικό κέντρο, όπου τα παιδιά μας εκεί λαμβάνουν και διάφορα άλλα πιστοποιητικά, λαμβάνουν για παράδειγμα πιστοποιήσεις ασφαλείας για να πάνε στα πλοία, έχουμε προσωμιωτές γεφύρας, μηχανής ηλεκτρονικών χαρτών, φορτώσεων, εκφορτώσεων πλοίων, τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή τα παιδιά μας, διότι έτσι τα βλέπουμε εμείς, μπορούν να έχουν μία σχέση ζωής με εμάς από το ξεκίνημά τους, ερχόμενοι στην Ακαδημία μας, στη Λεμεσό, και μετά βέβαια και με τα υπόλοιπα όλα πιστοποιητικά τους και τις απαιτήσεις που θα έχουν για να κάνουν ασφαλώς και σωστά το επάγγελμά τους, με την Cosmos Training Center εδώ στην Ελλάδα να λαμβάνουν όλα τους τα πιστοποιητικά που απαιτούνται.
Και μια τελευταία ερώτηση για όσους ενδιαφέρονται. Τι πρέπει να έχουν, φαντάζομαι απολυτήριο λυκείου, τι δηλαδή, ποια είναι αυτά τα πράγματα που σίγουρα χρειάζονται πριν κάνουν την αίτησή τους. Ξεκινάμε με το απολυτήριο λυκείου, με έναν καλό βαθμό. Δεν βάζουμε ακριβή πλαίσια, αλλά θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να παρακολουθήσουν την Ακαδημία όπως πρέπει. Άρα θέλουμε έναν μεσαίο και άνω βαθμό. Θέλουμε να είναι υγιεί, θα περάσουν οπωσδήποτε από εξετάσεις ανάλογες και από εκεί και πέρα εγκρίνονται, εγγράφονται και ξεκινάνε τη σταδιοδρομία τους. Είναι δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα στη σχολή, αρχής γενομένης από τις 12 Σεπτεμβρίου τώρα που μιλάμε. Τον Ιούλιο, πρώτα ο Θεός που θα τελειώσουν, θα πρέπει να ταξιδέψουν από 4 έως 6 μήνες και μετά να έρθουν στη σχολή για άλλα δύο θεωρητικά εξάμηνα και αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, θα συμπληρώσουν και την απαιτούμενη για ένα χρόνο θαλάσσια υπηρεσία, όσο λείπει δηλαδή από τον πρώτο μπάρκο, να συμπληρώσουν στο δεύτερο, να συμπληρώσουν τον ένα χρόνο για να πάρουν το πρώτο τους δίπλωμα. Μετά τα υπόλοιπα διπλώματα έρχονται σχετικά γρήγορα, με ένα χρόνο θαλασσινή υπηρεσία μπορούν να έρθουν εδώ να παρακολουθήσουν στο κέντρο επιμόρφωση τελεχών εμπορικού ναυτικού και να αναβαθμίσουν τα διπλώματά τους και ούτω καθεξής. Οπότε υπάρχει και αυτό το μέλλον, δηλαδή δεν σταματάτε ποτέ, πάντα υπάρχει εξέλιξη, αρκεί τα παιδιά που θα έρθουν να έχουν και αυτά την όρεξη να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να ταξιδεύουν στις θάλασσες. Εμείς... Και νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε εδώ πέρα, βέβαια, ότι εδώ εμείς είμαστε θαλασσινοί το 99%, είμαστε πλοίαρχοι και μηχανικοί, οπότε τα παιδιά μας... Ότι, δηλαδή όλος τους ο βίος, ο μαθητικός βίος θα έχει να κάνει με συναδέλφους. Εμείς τα βάζουμε τα παιδιά όπως πρέπει στο επάγγελμα, γνωρίζουν από πριν ακόμα ταξιδέψουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν και μετά σε όλο τον επαγγελματικό τους βίο θα έχουν να συναναστρέφονται με συναδέλφους και φυσικά βέβαια από το 2006 που έχει ξεκινήσει το Cosmos Training Center μέχρι σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και μπορούμε με σιγουριά να ατενίζουμε το μέλλον και να λέμε στα παιδιά μας ότι κοντά μας προδιαγράφεται ένα λαμπρό μέλλον. Με αυτό, κύριε Βλάχο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι ανοίξαμε μια καινούργια πόρτα στα παιδιά που σκέφτονται το μέλλον τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσοι θέλουν μπορούν να σας βρουν, να ψάξουν και στην ιστοσελίδα σας για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά εννοείται να έρθουν και κοντά να σας γνωρίσουν και να λύσουν όλες τους τις απορίες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.